Πολιτική λοιπόν είναι η καθημερινή μας ζωή που για κάθε συνειδητό πιστό χριστιανό ταυτίζεται με την πνευματική του ζωή. Γιατί αλίμονο αν η πνευματική μας ζωή συρρυκνωθεί στις δύο κυριακάτικες πρωινές ώρες της Θείας Λειτουργίας και όλη η υπόλοιπη ζωή μας δεν είναι πνευματική ζωή. Αφού είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα, τότε γιατί μας έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι η πολιτική είναι κάτι άλλο? Απλούστατα. Επειδή όπως προείπαμε η ζωή των πολιτικών μας μετά τον Καποδίστρια έχει ελάχιστη σχέση με το χριστιανισμό και την πνευματική ζωή, είναι φυσικό αυτή η ζωή τους, η ζωή προσωπική των πολιτικών, όπως προβάλλεται στην τηλεόραση, στην νομοθεσία, στη λειτουργία του κράτους, να μας φαίνεται κάτι ξένο, κάτι αλλιώτικο από τη ζωή που ζούμε εμείς, συνδεδεμένοι οργανικά με την Εκκλησία. Η πολιτική μας είναι μια άλλη ζωή, άσχετη από τη ζωή που ζούμε ως χριστιανοί. Έχουν επιλέξει ότι στη ζωή τους δεν έχουν προτεραιότητα οι οδηγίες του Θεού, αλλά οι οδηγίες του αρχηγού του κόμματος, οι οδηγίες που παίρνουν από τα άθεα καθεστώτα και τα ανερμάτιστα και τάχα πολιτισμένα κράτη. Για αυτούς, πολιτισμένο κράτος είναι αυτό που έχει τα περισσότερα λεφτά και την πιο ξέφρενη και αχαλήνωτη ζωή. Τίποτα άλλο για αυτούς δεν έχει αξία. Εξορκίζουν τους βαβαρούς που εγκατέστησαν ξενόφαρτη βασιλεία στην πατρίδα μας, αλλά χειροκροτούν με πάθος την βαβαροπροτεσταντική μέθοδο βραχυκυκλώσεως της Εκκλησίας. Δεν τους αρέσει η βασιλεία μεν, αλλά τους πάει γάντι η προτεσταντική πολιτιοκρατία, γιατί μόνο έτσι βάζουν τον κοσμικό άρχοντα αφεντικό της Εκκλησίας. Μόνο έτσι έχουν την ευχέρεια να επιβάλλουν τις οδηγίες του κόσμου αθετώντας τις οδηγίες του Θεού. Αυτή η ασυμβατότητα μεταξύ λαού και πολιτικών ως προς τον τρόπο της ζωής τους είναι που μας έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι τελικά ο πολιτικός δεν έχει καμιά σχέση με τον άνθρωπο της Εκκλησίας. Σε άλλα κράτη η ασυμβατότητα αυτή δεν γίνεται αισθητή, γιατί εκεί η ζωή των πολιτικών ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με την άθεη ζωή των πολιτών. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα στην πλειοψηφία της κατοικείται από ανθρώπους ευσεβείς που δίνουν και τη ζωή τους ακόμη προκειμένου να προασπίσουν όχι μόνο την πίστη τους αλλά και ένα παραμικρό ιερό κοιμήλιο. Στην πατρίδα μας συμβαίνει κάτι αντίθετο από τα ισχύοντα στον κόσμο, και όμως από την αθράνεια και την ολιγορία ημών των κληρικών έχουν κατορθώσει οι 300 άνθρωποι του Κοινοβουλίου να παρουσιάζονται στην κοινή γνώμη ως εκφραστέ του ελληνικού λαού. Η κακή φύτρα, η ξενόφερτη φύτρα των πολιτικών κατόρθωσε με νομότυπη βιαιότητα να πάρει την εξουσία στον αιματοβαμμένο τόπο μας και από τότε αναπαράγει πανομοιότυπους και στα επίθετα πολλές φορές διαδόχους. Αυτή η αποχριστιανισμένη και αλειτούργητη πολιτική φύτρα κυριαρχεί στην επικαιρότητα, δεσπόζει στο προσκήνιο και σήμερα μην περιμένετε να ακούσετε τίποτα για αυτό το συνέδριο. Είμαστε δημοκρατική χώρα τάχα. Εκτός αν πούν ότι κάποιος παπάς Χομεϊνή ξεσπάθωσε. Η αποχριστιανισμένη και αλειτούργητη πολιτική φύτρα κυριαρχεί στην επικαιρότητα, δεσπόζει στο προσκήνιο, επισύρει την προσοχή των μέσων μαζικής ενημερώσεως, εφόσον τα μέσα ενημερώσεως υπηρετούν πάντοτε την εξουσία και το χρήμα, και δημιουργεί μια πλαστή μεν, αλλά πολύ πιστική εικόνα στον ευσεβή λαό μας ότι η ελληνική κοινωνία έχει πλέον αλλάξει. Μιλούν στο λαό από τηλεοράσεως, κάνοντάς του ανελαίητη
πλήση εγκεφάλου με το να του παρουσιάζουν τα πιο εξωφρενικά και διεστραμμένα πράγματα ως απολύτως φυσιολογικά και πολιτισμένα, προσπαθώντας να επιβάλλουν στους φιλήσυχους και σεμνούς ανθρώπους ενοχές πως είναι ρατσιστές επειδή δεν είναι διεστραμμένοι. Ο τηλεοπτικός βομβαρδισμός των ανθρώπων δεν έχει τέλος. Πότε με τάχα πλουραλιστικές συζητήσεις, στις οποίες πάντοτε φροντίζουν να δεσπόζει διεστραμμένη αλήθεια. Πότε με σύριαλ που διακομωδούν το ήθος και την ακεραιότητα των ανθρώπων και διδάσκουν το ψέμα, την απιστία, τη φτήνια και την κατηνιά. Πότε με τη διακομόδηση της ιεραρχίας και τον εξευτελισμό των κληρικών. Όλα αυτά τα επισφραγίζουν με τα τάχα πορίσματα της επιστήμης, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά προβολή και επιβολή των αυθαιρέτων προσωπικών τους αθεϊστικών με επιστημονικούς όρους. Τρανό παράδειγμα αντιεπιστημονικότητος και ομής αντιχριστιανικής προπαγάνδας, το διαβόητο όπλο της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής, το National Geographic, μια καθαρά δηλαδή γεωγραφική υπηρεσία που την προφάλλουν διαρκώς, γιατί τάχα αποδεικνύει μέσω όλων των επιστημών την απάτη του χριστιανισμού, μέχρι του σημείου να αποφαίνεται ακόμη και για την απόλυτη γνησιότητα του βιβλίου του Ιούδα. Η γεωγραφική υπηρεσία μπορεί να μιλάει για τη θεολογία. Οι κληρικοί δεν επιτρέπεται να μιλούν για τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό της ψευτιάς και της γκεμπελικής προπαγάνδας ζώντες οι νεοέλληνες, πιστέψαμε την τηλεόραση, πιστέψαμε την πλαστή πραγματικότητα και λουφάξαμε. Πέσαμε στην παγίδα του καλωστημένου πολιτικού παιχνιδιού και πιστήκαμε πως οι ευσεβείς χριστιανοί στον τόπο μας γίναμε μειοψηφία. Ξεχάσαμε ότι ο Αντίχριστος θα παίζει με τις εντυπώσεις και τις φαντασίες, πλανώντας τους ανθρώπους με εντυπωσιασμούς, και έτσι πιστέψαμε για πραγματικότητα την εικονική πραγματικότητα της τηλεοράσεως. Και το ακόμη τραγικότερο, άρχισε σιγά σιγά και η δική μας ζωή να χαλάει. Αρχίσαμε κι εμείς ένας-ένας να πίνουμε το τρελό νερό και ο κατήφορός μας ήδη έχει πάρει μεγάλη επιτάχυνση. Ας σταθούμε αδελφίως εδώ. Ας πάψουμε να πιστεύουμε την πραγματικότητα που θέλουν να μας επιβάλλουν. Δεν είμαστε δύο ή τρεις, ούτε χίλιοι δεκατρείς. Είμαστε εκατομμύρια οι πιστοί. Το έθνος μας ακόμη είναι ευσεβές, παρά τις ανομίες του. Δεν βλέπετε ότι οι πολιτικοί μας δεν τολμούν να κάνουν δημοψηφίσματα σε θέματα πίστεως και σε εθνικά θέματα? Φοβούνται τα δημοψηφίσματα, γιατί εκεί θα καταδειχθεί περίτρανα ότι αυτοί 300 εκφράζουν μόνο τον εαυτό τους και τους καταπνεύμα συγγενείς τους. Το βόδι, αν ήξερε τη δύναμή του, δεν θα άφηνε να το ζέψουν. Εμείς δεν είμαστε βόδια. Είμαστε θεόλεκτος λαός, Χριστού πίμνιον, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, και είναι πνευματική αυτοκτονία το να συνεχίσουμε να παραμένουμε και μάλιστα με την ψήφο μας υποδουλωμένη στα στοιχεία του κόσμου. Αν αναλογιστούμε σοβαρά ότι προερχόμαστε από ένα λαό που οι αυτοκράτορές του χωρίς να ψηφίζονται, δηλαδή χωρίς να έχουν ανάγκη το λαό, ούτε να ενδιαφέρονται για το πολιτικό τους κόστος, όχι απλώς ομολογούσαν πίστη στην Εκκλησία, αλλά και αποκαλούνται δούλοι αυτής. Και συγκρίνουμε με αυτούς τους σημερινούς μας άρχοντες, θα πρέπει να νιώσουμε βαθιά ενοχή ενώπιον του Θεού, γιατί με τις ψήφους μας στηρίζουμε, διαιωνίζουμε το θεομάχο έργο τους. Είναι αναγκαίο να θυμηθούμε τον όρκο που έδιναν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες κατά τη στέψη τους. Ένα όρκο ίδιον και απαράλλακτο με τον όρκο της χειροτονίας των επισκόπων.
Έτι στέργω και ομολογώ και βεβαιώ τας αποστολικάς και θείας παραδόσεις, αλλά μην και τας διατάξεις και διατυπώσεις των 7 Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των κατά καιρούς τοπικών, έτι δε και τα προνόμια και έθιμα της Αγιωτάτης Μεγάλης του Θεού Εκκλησίας. Ως αυτός υπισχνούμε εμένην και διεινεκώς ευρίσκεσθε πιστός και γνήσιος δούλος και Υιός της Αγίας Εκκλησίας. Προς τούτης είναι και δεφένσορ, δηλαδή προασπιστής και εκδικητής αυτής, και εις το υπήκον ευμενής και φιλάνθρωπος κατά το οικόστε και πρέπον. Και όσα απεβάλλοντο και ανεθεμάτισαν οι Άγιοι Πατέρες, αποβάλλομαι και αναθεματίζω και εγώ, και πιστεύω όλη μου γνώμη και ψυχή και καρδία το προηρημένο Αγίο Συμβόλο. Στην εποχή του Βυζαντίου, όπου είχε ήδη επικρατήσει το θέλημα του Θεού στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, παρότι δεν υπήρχε δυνατότητα ψήφου, αφού δεν υπήρχαν πολιτικά κόμματα αλλά απόλυτη αυτοκρατορική εξουσία, ως Άκης οι αυτοκράτορες ή οι τοπικοί άρχοντες αυθαιρετούσαν, οι χριστιανοί αντιδρούσαν έντονα με πρωτοστάτες τους επισκόπους της Εκκλησίας. Παραλείπω αυτά που έχω εδώ σημειώσει, τονίζω μόνο ότι ο Μέγας Βασίλειος ιδιαιτέρως φαίνεται από όλη την ζωή και τα κείμενα της εποχής, ότι σχεδόν συγκυβερνούσε με τους τότε άρχοντες και ιδιαιτέρως με τον ύπαρχο Μόδεστο, δηλαδή ένα αντίστοιχο αξίωμα του σημερινού πρωθυπουργού, ο οποίος αρχικά ήταν τελείως αντίθετός του και τελικώς έγινε πνευματικό του τέκνον. Ευθυνόμεθα λοιπόν οι κληρικοί, γιατί αυτοί οι πολιτικοί που κατηγορούμε σήμερα, αν εμείς είμαστε όπως έπρεπε, θα ήταν σήμερα πνευματικά μας παιδιά και όχι αντίπαλοι μας. Σας κουράζω, το ξέρω, αλλά είναι το θέμα τεράστιο. Είναι ντροπή για μας. Αυτό θα πει ότι μου δίνετε κουράγιο να πω κι άλλα. Ας καθυστερήσουμε και μια φορά. Εδώ καθυστερούν στο γήπεδο όταν γίνεται παράταση. Παράταση του έθνους ζητάμε σήμερα. Να μην γίνει παράταση του συνεδρίου μας. Είναι ντροπή για μας που έχουμε τη δυνατότητα με τα εκατομμύρια των ψήφων μας να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε κυβερνήσεις, να αδιαφορούμε όταν εκθεμελιώνεται η πίστη μας, εκχυδαίζεται η παιδεία μας και εκφυλίζεται η κοινωνική ζωή της πατρίδος μας. Χριστιανός θα πει άγρυπνος, όχι καρπαζόης πράκτορας. Ο χριστιανός δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του. Όταν νοθεύεται η πίστη του, το ήθος του, με τη συμπεριφορά και την ομοθεσία των αρχόντων του. Πρέπει να ξυπνήσει ο γίγας λαός, θα έλεγε ο Άγιος Φλωρίνης, ο οποίος 104 ετών ζει, για να μας θυμίσει ότι δεν πέθανε, δεν πέθανε η φωνή του. Πρέπει να ξυπνήσουμε πρώτοι εμείς οι ποιμένες του και να επανασυνδέσουμε την πολιτική με την πνευματική ζωή. Γιατί η Ελλάδα μετά τη Μάλτα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χαρακτηρίζεται από την απόλυτη θρησκευτικότητά της, όπως παραδέχονται και οι σύγχρονες διεθνείς στατιστικές. Πρέπει να πάψουμε εμείς οι ποιμένες του λαού του Θεού να παίζουμε το παιχνίδι της εξουσίας που μας λέει με ύφος εισαγγελέως, η Εκκλησία δεν έχει λόγο στην πολιτική.